Το θέμα από μόνο του είναι πρόβλημα. Δημιουργεί ένα μεγάλο προβληματισμό και ξεκίνησε από μια ομιλία που άκουσα και τρόμαξα και αντέδρασα. Και την άκουσα από έναν λόγιο θεολόγο και απόρρισα, λέω, πώς τα λέει αυτά τα πράγματα. Έλεγε δηλαδή ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, έλεγε αυτός ο θεολόγος, οι ψυχές ναρκώνονται, βυθίζονται σε ένα ζώφο αγνωσίας και ούτε επικοινωνούν με τη γη, ούτε βλέπουν, ούτε ακούνε, ούτε αισθάνονται. Και λέω, πού τα βρήκε αυτά και τα λέει ο άνθρωπος αυτός. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας. Όλοι μας, όταν χάσουμε ειδικά ένα δικό μας άνθρωπο, έτσι γενικά το θέμα, αν δεν έχετε χάσει ένα δικό σας άνθρωπο, θα σας απασχολήσει μόνο γνωσιολογικά. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αν έχεις χάσει όμως τώρα νωρίς τη μάνα, τον πατέρα, ένα παιδί, έναν αδερφό, μια αδερφή, και αν μάλιστα είχες μεγάλη αγάπη για αυτόν, για αυτήν, απορείς, πού είναι άραγε, πού βρίσκεται, πού πήγε. Και εκεί που πήγε, πώς ζει, πώς είναι, έχει μορφή, έχει μάτια αφού το σώμα είναι στον τάφο, έχει άλλα μάτια, έχει άλλα αυτιά, έχει συναισθήματα, έχει άλλη καρδιά, έχει αισθητήρια, ξέρει τι περνάω εγώ εδώ, εγώ υποφέρω που τον έχασα, την έχασα, εγώ διαλύομαι, αυτός εκεί, αυτή εκεί, πώς είναι. Νιώθει, καταλαβαίνει τι περνάω εγώ εδώ, τι περνάνε τα παιδιά, τα αδέρφια, οι δικοί του, οι φίλοι του. Και εκεί που είναι, είναι ολομόναχος, επικοινωνεί με τους άλλους, με τις άλλες ψυχές, ή είναι σε ένα σκοτάδι, σε μια σιωπή, ε? Αυτό είναι φρίκι για να το σκεφτείς και μόνο, ότι η ψυχή είναι ολομόναχη, χωρίς αίσθηση. Χωρίς επικοινωνία, χωρίς φως, χωρίς αισθητήρια. Είναι έτσι όμως. Λέω τώρα όλα μαζί τα ερωτήματα, για να ανοίξει λίγο το ενδιαφέρον μας, και στη συνέχεια θα πάμε θεολογικά, δεν θα πούμε πράγματα δικά μας, τι νομίζω εγώ δηλαδή για αυτό το θέμα, αλλά τι λένε, τι λέει η δογματική της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες, μέχρι εκεί που μιλάνε, γιατί δεν λένε τα πάντα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε το σωστό. Αυτό που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή και η πατερική ερμηνεία της. Όχι θεωρίες στην τηλεόραση, είδε ένα τούνελ, μια γιαγιά και μέσα από το τούνελ βγαίναν κάτι φώτα και δεν ξέρω εγώ και άκουσε κάτι ορλιαχτά και αυτά είναι ταινίες θρίλερ και παραμυθάκια για ανόητους. Τι λέει η Εκκλησία μας, τι μας αποκαλύπτει ο Θεός, τι ξέρουμε. Λοιπόν, οι ψυχές εκεί που είναι, το βασικότερο που μας νοιάζει, μπορούν να δουν εδώ το παιδί τους, τη μαμά τους, τον μπαμπά, τον αδερφό, μπορούν. Κι αν ναι, διαρκώς, καθόλου, ελάχιστα, πότε και από εκεί που είναι, αν βλέπουν, μπορούν να μας βοηθήσουν ή απλώς για λόγους, ας πούμε, ενός ενδιαφέροντος, απλώς βλέπουν. Μπορούν να κάνουν κάτι για μας. Και το πιο δύσκολο ακόμη, μπορούν να κατέβουν στη γη. Έχει ενδιαφέρον το θέμα, πώς σας φαίνεται? Νομίζω έχει από μόνο του. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το προσεγγίσουμε, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, όσο μπορούμε, με προσοχή όμως, προσέξτε, δεν θα πούμε τίποτα δικό μας. Θέλει πολύ προσοχή το θέμα για να μην λέμε πράγματα περίεργα. Είναι αλήθεια ότι μερικοί θεολόγοι μιλούν έτσι. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία μας στάθηκε πολύ επιφυλακτική στα θέματα αυτά. Λέω ευθύς εξ αρχής, μια έτσι σύντομη απάντηση για να μην μας μπερδέψει το όλο θέμα. Γιατί στάθηκε επιφυλακτική η Εκκλησία? Όχι γιατί δεν υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ ζώντων και κεκοιμημένων, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, θα έβαζε τελεία και παύλα, τελειώσαμε, δεν υπάρχει, κλείσαμε.
Επειδή υπάρχει όμως επικοινωνία, το λέω ευθύς εξ αρχής, υπάρχει ο κίνδυνος οι άνθρωποι να μπερδευτούν από τους δαίμονες, να μπερδευτούν από τη φαντασία τους, παρεστήσεις, ψευδεστήσεις, πόθη εσωτερική της καρδιάς και να νομίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Και λέει, είδα τη μάνα μου. Θα δούμε πώς και αν. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το χειρότερο, ότι κάποιοι άνθρωποι προκειμένου, επειδή αγαπούσαν πάρα πολύ κάποια πρόσωπα δικά τους, τι κάνουν, καταφεύγουν στα medium, στις μάγισσες. Είναι γνωστά περιστατικά, θα σας πω δύο τελευταία μόνο που τα ξέρετε. Ήθελε πάρα πολύ ο Χάρη, ο γιος του Καρόλου, του βασιλιά της Αγγλίας, και της Νταϊάννα, να δει τη μάνα του, την Νταϊάννα. Και επειδή δεν άντεχε χωρίς αυτή την επικοινωνία με τη μάνα του, με τη μητέρα του, πήγε σε ένα medium εκεί στην Αγγλία και λέει, νόμισε ο Χάρη, λέει, μα μου εμφανίστηκε η μαμά μου, η Νταϊάννα. Μου μίλησε, την είδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί δηλαδή ένα medium, ένας μάγος, μια μάγισσα, του δίνει ο Θεός το δικαίωμα να κατεβάσει την ψυχή ενός νεκρού και να μιλήσει με ένα ζωντανό? Υπάρχει ένα αντίστοιχο παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο βασιλιάς Σαούλ, όταν κινδύνευε πάρα πολύ να συντριβεί τελείως όλο το βασίλειό του, ενώ ο ίδιος είχε εξαφανίσει από το βασίλειό του τους μάγους και τις μάγισσες, τους νεκρομάντης κατά κρύβια, δηλαδή αυτούς που υποστηρίζουν ότι κατεβάζουν τις ψυχές των νεκρών, όταν τα βρήκε στα σκούρα και δυσκολεύτηκε και κινδύνευε από ώρα σε ώρα να διαλυθεί το βασίλειό του, κατέφυγε σε ένα medium, σε μια μάγισσα, και ζήτησε μάλιστα, λέει, να κατεβάσει η μάγισσα την ψυχή του προφήτου Σαμουήλ. Για να μην τον καταλάβει όμως τον Σαούλ η μάγισσα, μασκαρεύτηκε, ντύθηκε καρναβάλι θα λέγαμε σήμερα, έβαλε πανιά στο πρόσωπό του, βάφτηκε, μπογιατίστηκε να μοιάζει κάτι άλλο, αλλά λέει, μόλις άρχισε να κατεβαίνει πια ψυχή του Σαμουήλ, τα δαιμόνια εκεί πέρα να ουλιάζουν και να φωνάζουν, μας δουλεύει ο άνθρωπος, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ο βασιλιάς Σαούλ. Εκεί το κείμενο, βέβαια, αν το δεν ξέρει κανείς να το ερμηνεύσει, νομίζει, επειδή τα δαιμόνια λένε, αποκαλύπτουν, ότι ο Σαούλ θα συντριβεί και τα παιδιά του θα πεθάνουν αμέσως. Ότι κατέβηκε δήθεν η ψυχή του προφήτου Σαμουήλ. Τι συμβαίνει όταν κάποιος πάει σε ένα medium, σε έναν μάγο, σε μια μάγισσα, σε ένα νεκρομάντη? Ασφαλώς και δεν έχει δικαίωμα ένας μάγος να κατεβάσει ψυχική κοιμημένου. Αλλά εκείνη την ώρα κατεβαίνουν δαιμόνια και μέσα από ψευδεστήσεις και παρεστήσεις νομίζει ο άνθρωπος ότι βλέπει τη μάνα, τον πατέρα, το παιδί, το γιο, την αδελφή. Μιμείται καταπληκτικά ο διάολος την φωνή του κεκοιμημένου. Σου αποκαλύπτει και μυστικά από τη ζωή σου. Χρες, σίγουρα, η Νταϊάννα ήτανε. Δεν ήταν η Νταϊάννα. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν, επειδή η Εκκλησία ξέρει αυτό το πρόβλημα, βάζει τα όρια της και λέει, προσέξτε, μην πλανηθείτε από τους δαίμονες, από τα mediums. Θυμάστε παλιά εδώ στο Γάζωρο, από τα λεωφορεία, από όλη την Ελλάδα, πώς τον λέγανε αυτόν εκεί, τον μάγο, ξέρω εγώ, ήρθε και στα βρουδάκια και κομποσκινάκια και τρέχουν λεωφορεία από την Πελοπόννησο, από εδώ, από εκεί. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία λέει, προσέξτε, το θέμα είναι σοβαρό, βάζει τα όρια της η Εκκλησία για να αποφύγει αυτή τη φοβερή πλάνη. Δηλαδή να πλανηθεί ο άνθρωπος, να νομίζει ότι βλέπει κάποιον δικό του και να είναι δαίμονες από πίσω που να τον παρασύρουν σε άλλα πράγματα. Και κυρίως βέβαια την νεκρομαντία την οποία την καταδικάζει. Γι' αυτό λοιπόν μην επηρεαζόμαστε από κάποια ντοκιμαντέρ, μια γιαγιά από την Αμερική και είδε ένα αυτό και ένα τούνελ και κάτι φώτα και κάτι αστραπές και μου είπε αυτό και αχ και τέτοια. Αυτά είναι για αστεία πράγματα, για να τα βλέπουν περίεργοι άνθρωποι που θέλουν χαπάκια. Εμείς έχουμε εδώ πέρα ό,τι λέει η Εκκλησία, η Αγία Γραφή, ό,τι λέει η δογματική. Ωραία.
Υπάρχουν και σχετικές αναφορές στις αποστολικές διαταγές και στην τρίτη κομπενική σύνοδο και στην εβδόμη που μας αναφέρουν εκεί πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις με τους κεκοιμημένους. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε εδώ μια θεολογική, πώς να πούμε, επιστημονική παρουσίαση του προβλήματος, αλλά με απλό τρόπο να πούμε αυτά που δέχεται η Εκκλησία. Πάμε ένα-ένα τα βήματα για να τα προχωρούμε σταδιακά. Το πρώτο, πέθανε η μητέρα μας. Πού πήγε? Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, ξέρουμε όλοι μας, θα πάει. Θα ακολουθήσει αμέσως η λεγόμενη μερική κρίση, θα κρυθεί δηλαδή προσωρινά ο άνθρωπος και θα πάει ή στην πρόγευση του Παραδείσου ή στην πρόγευση της κολάσεως. Η πρόγευση της κολάσεως λέγεται Άδης και η πρόγευση της Βασιλείας του Θεού συμβατικά θα την ονομάζουμε εδώ και πέρα Παράδεισος. Όταν θελέμε τη λέξη Παράδεισος όμως θα εννοούμε την πρόγευση. Τι διαφορά έχει η πρόγευση από τον Παράδεισο που θα πάμε, μακάρι να πάμε όλοι μας μετά τη Δευτέρα Παρουσία? Είναι ούτε το λέει και η λέξη πρόγευση. Δεν απολαμβάνεις την τελείωση της χαράς να είσαι μαζί με τον Θεό. Ακόμη και οι άγγελοι περιμένουν να έρθει εκείνη η ώρα ώστε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε και να γιορτάσουμε και να απολαύσουμε εκείνο το μεγαλείο. Τώρα σε μικρό βαθμό προγεύεσαι και περιμένεις. Όπως όταν ένα παιδί γράψει πανελλήνιες και πάρει βαθμολογία. Γράψει, ξέρω εγώ, 17. Λέει, μάλλον περνάω ιατρική στη Ρόδο, αλλά δεν είναι και σίγουρο, θα πέσουν οι βάσεις. Όταν βγαίνουν οι βάσεις, ξέρει σίγουρα. Κάτι δύσκολο να φανταστούμε, πεθαίνουμε, βγαίνει η βαθμολογία, αλλά το που θα πάμε δεν ξέρουμε το έλεος του Θεού, το τελικό. Εδώ δεν αναλύουμε τέτοια θέματα, γιατί το θέμα μας είναι άλλο όμως. Λοιπόν, υπάρχει οι ψυχές στον Άδη, βλέπουν, ακούν, αισθάνονται. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Άδη, απλώς το λέω εξ αρχής για να τελειώσουμε αυτή την υπόθεση. Στον Άδη οι ψυχές ούτε βλέπουν, ούτε αισθάνονται εμάς, ούτε επικοινωνούν. Άρα το θέμα μας είναι μόνον για τις ψυχές που πάνε στην πρόγευση του Παραδείσου. Έτσι, από εδώ και πέρα δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το θέμα αν οι ψυχές επικοινωνούν, βλέπουν, αισθάνονται εμάς στον Άδη. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι ένα ειδικό θέμα που θέλει άλλη ομιλία. Πάμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε στην πρόγευση του Παραδείσου, στον Παράδεισο, εκεί οι ψυχές πώς είναι και αν μπορούν να έχουν κάποια επικοινωνία μαζί μας. Λέει ο Μένας Αθανάσιος ότι οι ψυχές εκεί έχουν μερική απόλαυση, όπως και στον Άδη, μερική κόλαση. Δηλαδή προγεύονται, αυτό που θα, όπως ήδη έχουμε πει. Πού είναι αυτός ο Παράδεισος, λένε μερικοί πουθενά. Ή λένε μερικοί, η κόλαση είναι, λέει ο Άδης, μέσα στα σπλάχνα της γης. Και μάλιστα βγήκε μια εφημερίδα και έλεγε στη Γεωργία, στο Καζακστάν, ένα μεγάλο πηγάδι. Να μην ακούμε εύκολα ανόητα πράγματα. Ούτε ο Άδης είναι μέσα στη γη, ούτε ο Παράδεισος είναι πουθενά. Εφόσον οι ψυχές δεν είναι τελείως άειλες, σε σχέση με το σώμα η ψυχή μας είναι άειλη. Αλλά σε σχέση με το Θεό η ψυχή έχει μια αιθέρια ύλη. Όπως και οι άγγελοι, τους λέμε άειλους, είναι άειλοι οι άγγελοι σε σχέση με εμάς που έχουμε σώμα. Οι άγγελοι σε σχέση με τον Θεό δεν είναι τελείως άειλοι. Άρα λοιπόν και οι άγγελοι κάπου βρίσκονται δεν είναι πανταχού παρόντες. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Κανένας άλλος. Άρα και ο Παράδεισος κάπου είναι. Έχει και τόπο και χρόνο. Γιατί? Γιατί και οι ψυχές είναι κτιστές. Δεν είναι τελείως άειλος, είναι μόνον ο Θεός. Άρα κάπου είναι. Πού είναι? Μας λέει ο ίδιος ο Κύριος ότι όταν θα έφευγε με την ανάληψη στους ουρανούς θα ετοίμαζε τόπο. Συγκεκριμένο λοιπόν τόπο, όχι παντού. Σε τόπο όπου θα ήταν εκείνος, εκεί να είναι και τα παιδιά του. Άρα λοιπόν, πού πάνε οι ψυχές όταν πεθαίνουν και προορίζονται για την πρόγευση του Παραδείσου? Σε ένα τόπο που έφτιαξε ο Χριστός μας τον άνοιξε. Πού είναι ο τόπος αυτός?
ψυχές δικαίων, έχει ρίχνει Θεού, στην αγκαλιά του Θεού. Μαζί με το Θεό είναι. Βλέπουν το Θεό, προγεύονται αυτή. Δεν είναι τέλεια αυτή η αίσθηση, έτσι. Ζουν με το Θεό και πάμε τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, λίγο πιο θεολογικά. Λένε μερικοί, αφού δεν έχει μάτια η ψυχή υλικά, τα μάτια είναι στον τάφο, δεν έχει αυτιά, δεν έχει χέρια, πώς μπορεί να δει? Θα πω κάτι απλό, γιατί και είναι βασικό. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όχι μόνο η ψυχή έχει νόηση, αλλά η νόηση που έχει η ψυχή είναι χιλιάδες φορές ανώτερη από τη νόηση που έχει ο νους μας. Θα πω κάτι επικίνδυνο τώρα εδώ, ως ερώτημα το θέτω, ακούστε το και θα δείτε γιατί το θέτουμε. Λένε κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας, ένας άγγελος, η νόησή του σε σχέση με τη νόηση ενός ανθρώπου, πόση διαφορά έχει? Και λένε κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας ότι αν πάρουμε τη νόηση όλων των ανθρώπων μαζί, όλων των εποχών, όλων των αιώνων, ένας και μόνο άγγελος έχει νόηση ασυγκρίτως ανώτερη από τη νόηση όλων των ανθρώπων που γεννήθηκαν και θα γεννηθούν ποτέ. Γιατί έτσι φτιάχτηκε από το Θεό, αλλά και γιατί η δική μας η νόηση της ψυχής είναι εγκλωβισμένη στο σώμα. Άρα λοιπόν, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, οι αισθήσεις του, η νόηση του, η ψυχή έχει νόηση, δεν είναι ανύπαρκτη, ανέστητη. Έχει αυτοσυνειδησία, δηλαδή όταν θα πεθάνουμε θα ξέρω ότι είμαι ο Μάριος, θα ξέρω ότι είστε η κυρία Μαρία, ότι είστε ο κύριο Γιώργος, δεν θα είστε όντα, άχρωμα, άγευστα, που λέμε στη χημεία, δηλαδή χωρίς καμιά αίσθηση. Η ψυχή έχει αυτοσυνειδησία και η αυτοσυνειδησία έχει μια νόηση που είναι χιλιάδες φορές ανώτερη από τη νόηση που έχουμε εδώ στη γη, γιατί η νόηση της ψυχής εγκλωβίζεται από τη νόηση του σώματος. Λέει ο Ιάκωβος Δαμασκηνός, ασυγκρίτως πιο καθαρή είναι η νόηση της ψυχής, και να σας λέω και αποδείξεις, δηλαδή τα λεωτικά μου, από ό,τι ήταν στη γη. Και το λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και μάλιστα λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λέω τώρα αποδείξεις, γιατί θα λέτε αυτά τα λέει ο Μάριος, τι είναι αυτά. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή, αν και είναι άειλη και ασώματη, έχει και αυτοσυνειδησία και πολύ μεγαλύτερη νόηση, αλλά δεν είναι ακίνητη, ανενεργής, απαθής, πως έλεγε ο άλλος ο θεολόγος, ναρκωμένη, σαν σκοτάδι και τέτοια. Αυτά είναι ανόητα να τα λέμε. Η ψυχή όχι απλώς ενεργεί και κινείται, όταν πεθάνει δηλαδή ο άνθρωπος, όχι απλώς θυμάται και γνωρίζει και κατανοεί, αλλά έχει αισθήσεις ασυγκρίτως πιο κινητικές και ενεργητικές από ό,τι είχε μαζί με το σώμα. Έχω και άλλα πατερικά να σας πω, δεν χρειάζεται, προχωράμε λίγο περισσότερο. Χωρίς το σώμα η ψυχή έχει κάποια μορφή, δηλαδή αν μπορούσαμε τώρα να δούμε έναν Άγιο να εμφανιστεί ενώπιον μας, τι μορφή έχει ο Άγιος? Η ψυχή έχει μορφή? Λέει η δογματική, το λέει ξεκάθαρο ο Άγιος Άγιος Δαμασκηνός, ότι κατά κρίβεια η ψυχή από μόνη της δεν έχει σχήμα, δεν έχει μορφή. Έλα όμως που σε όλες τις εμφανίσεις των Αγίων εμφανίζονται με κάποια μορφή. Τι συμβαίνει? Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό είναι το πιο μάλλον το πιο πιθανό, ότι οι ψυχές όταν εμφανίζονται συνήθως, όχι πάντοτε, με τη μορφή που θα έχουν όταν θα ενωθούν ξανά με το σώμα μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δηλαδή διαφορετικά, πώς μπορεί ένας Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος, που εμφανίστηκε πάνω στη Μολδαβία, στην Αφρική, να τελεί μυστήριο, να σ' αγγίζει, με ποια χέρια, αφού τα χέρια του είναι στο τερά του λείψανα, είναι στον τάφο? Από ποιο χρόνο έρχεται, εδώ λέμε τώρα πράγματα δύσκολα, από ποιο χρόνο έρχεται ο Άγιος? Από ποιο χρόνο? Από το μέλλον. Είναι φοβερό και μόνο το σκεφτούμε δεν το προχωρά περισσότερο. Όμως,
Το σημαντικό είναι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι είχαμε πει σε μια άλλη ομιλία ότι όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, τα σώματα των ανθρώπων, όλα τα σώματα, θα αποκτήσουν επάνω το λεγόμενο γνωριστικό είδος, το οποίο Άγιος Γρηγόριος νης, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της ομορφιάς ή της ασκήμιας που είχαν εδώ στη γη. Για παράδειγμα, είναι μια ηθοποιός, τραγουδίστρια, πανέμορφη. Αν είναι αμαρτωλή, εκεί θα είναι απέσια, κατασκότεινη, φρίκι να την βλέπεις. Είναι εδώ κάποιος άσχημος, με ένα χέρι, με ένα μάτι, με ατέλειες. Εκεί δεν υπάρχουν ατέλειες, στη Βασιλεία του Θεού, μετά την Ανάσταση, προσέξτε, εδώ κάνουμε τώρα λίγο, μην μπερδευτούμε, μετά την Ανάσταση νεκρών, δεν θα υπάρχουν ατέλειες, κομμένα δάχτυλα, κομμένα αυτιά, ούτε θα υπάρχουν έμβρια, όλοι σε μια ηλικία, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και θα αποτυπώνει το σώμα μας την πνευματική κατάσταση που ζούσαμε εδώ. Πάμε τώρα αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει ότι και στη μέση κατάσταση, τώρα που πεθαίνουμε, η ψυχή παίρνει επάνω της από τώρα, όχι μόνο τότε, την ομορφιά, και η ψυχή το παθαίνει αυτό, την ομορφιά ή την ασχήμια της αρετής ή της κακίας, τη δόξα ή την αδοξία, το φως ή το σκοτάδι. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, από τη μέση κατάσταση ψυχών η αμαρτία τυπώνει στην ψυχή το φως ή το σκοτάδι. Και μάλιστα λέει ότι άμα ο άνθρωπος είναι πολύ αμαρτωλός, αποκτά πάνω του μια μαυρίλα, μια αγριότητα, μια σκοτεινιά, σαν μπογιά, λέει, συχαμερή. Σας στέλνω με δικά μου λόγια, είναι το Μεγάλο Βασιλείο. Θέλει να ξεσκίσει σαν ρούχο αυτό το σκοτάδι που φοράει πάνω η ψυχή, αλλά αυτή η βαφή, λέει, είναι ανεξίτηλη και δεν βγαίνει με τίποτε. Ενώ αντίστοιχα, λέει, από τη μέση κατάσταση η ψυχή των εναρέτων είναι ντυμένη με το αστραφτερό ένδυμα της αρετής. Συμπερασματικά μέχρι εδώ, οι ψυχές, δηλαδή οι άνθρωποι όμως που φύγαν, πεθάναν και είναι στον παράδεισο, στην πρόγευση, έχουν και νόηση και αυτοσυνειδησία, και ενώ κατά βάση δεν έχουν μορφή, όταν εμφανίζονται, εμφανίζονται με τη μορφή της αρετής ή της κακίας συνήθως, όχι πάντοτε, δηλαδή την κατάσταση που θα έχουν μετά τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Όχι πάντοτε. Είπαμε, έχουν αισθητήρια ασυγκρίτως ανώτερα από αυτά που έχουν εδώ. Αυτά μάτια βλέπουν λίγο, εκείνα βλέπουν, δεν είναι τέτοια μάτια. Γι' αυτό δεν ονομάζουμε στις ψυχές όραση, ακοή, αφή, αλλά όλες τις αισθήσεις που έχει το σώμα, στην ψυχή δεν τις λέμε όραση, αφή, ακοή, γεύση, αλλά το λέμε αίσθηση. Αυτές λοιπόν είναι κενές αισθήσεις, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέξτε, δικό του είναι, ο νεκρός ακούει, μιλάει, βλέπει και αισθάνεται, και μάλιστα, θα του Χρυσόστομο, με ασυγκρίτως μεγαλύτερη εγρήγορση από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ με το σώμα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, δεν θα σας κουράσω πολύ με αυτά, τελειώνουμε με τα δύσκολα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει ότι τη στιγμή που τα αισθητήρια του σώματος σβήνουν, ανοίγουν τα αισθητήρια της ψυχής και βλέπουν πλέον πολύ πιο καθαρά, με μεγαλύτερη ευκρίνεια, και η ψυχή εκεί προγεύεται το φως και τη χάρη του Θεού με ασύλληπτη ταχύτητα, λέει ο πατήρ Άγιος Παΐσιος. Τώρα, πάμε στα πιο πρακτικά που δεν θα σας κουράσουν. Κοιτάω και την ώρα, κάτι το πέρασε η ώρα, Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, οι ψυχές, εκεί που είναι, στο παράδεισο, ένα-ένα τα θέματα, βλέπουν τον Θεό. Τον βλέπουν, είπαμε, καθαρότερα, αλλά όχι τελείως, όπως με τη Δευτέρα Παρουσία. Τη βλέπουνε χωρίς ενίγματα, χωρίς σκιές, αλλά όχι όμως με την τελειότητα που θα βλέπουμε όλοι μας στη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Βλέπουν τον Θεό όλες οι ψυχές
το ίδιο. Όχι. Όχι το ίδιο. Εν οικία του πατρός μου, μονέ πολέησι, αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξ, τα ξέρουμε αυτά. Λέει, ανάλογα με το πόσο άνοιγες την καρδιά σου στον Θεό εδώ, με αυτήν την αφετηρία ξεκινάς στη μέση κατάσταση. Πόσο καθαρός ήσουνα, τόσο καθαρά βλέπεις. Όσο πιο κοντά στον Θεό ήσουνα, τόσο πιο ωραία βλέπεις. Αλλά όλοι βλέπουν, όχι το ίδιο. Θα μπορείς εκεί να βλέπεις και περισσότερο. Θα μπορείς. Γιατί δεν είναι στατική, είπαμε, η κατάσταση. Είναι ενεργητική, κινητική. Δηλαδή οι ψυχές του μπαμπά, της μαμάς, εκεί βλέπουν τον Θεό και θέλουν κι άλλο Θεό. Θέλουν κι άλλη χάρη. Θέλουν κι άλλο φως. Συνέχεια τρέχουν ένας αγώνας διαρκώς, ένας υπέροχος αγώνας. Να αγκαλιάσεις τον Θεό, να ενώνεσαι με τον Θεό, να ζεις τον Θεό. Μόνον αυτό. Οι ψυχές με τον Θεό, το τέλειο. Η τέλεια εμπειρία εννοώ, δηλαδή όχι στον τέλειο βαθμό, αλλά η ωραιότερη εμπειρία. Οι ψυχές μεταξύ τους τώρα, δηλαδή, πέθανε η μητέρα μας. Επάνω στον ουρανό θα αναγνωρίσει τη γιαγιά της που δεν την είχε δει ποτέ. Τον παππού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, ο καθένας αναγνωρίζει τον άλλον με τα αισθητήρια της ψυχής. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και πάει η ψυχή του στην πρόγευση, βλέπει και γνωρίζει τους συγγένους, τους πάντες εκεί. Βέβαια, αλλά πρώτα απ' όλα λέει, μας παίρνει ο άγγελος και μας φέρνει να γνωρίσουμε τους συγγενείς μας. Τον προπαπού, τον προ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 π
εκεί είχαμε πρόγονό μας τον μεγάλο αυτόν Άγιο της Εκκλησίας. Την μεγάλη αυτή προσωπικότητα. Μας τα συστήνει ο άγγελος, έναν εδώ ο παππούς σου, η γιαγιά σου. Και μάλιστα λέει, είναι μια γνωριμία συγκλονιστική. Από έκπληξη σε έκπληξη. Τι σημαίνει να γνωρίζει όλο το σώμα σου επάνω και να σου λέει, ξέρεις. Μάλλον προχωρείς εδώ και αποκαλύψεις τη συνέχεια. Ωραία. Και λέει ο Άγιος, μάλλον λέει το συναξάρι του ψυχοσαββάτου, ότι οι ψυχές εκεί γνωρίζουν και εκείνους που ήδη γνώριζαν από αυτή τη ζωή, αλλά γνωρίζουν και όλους αυτούς που δεν είχαν δει ποτέ. Και το λέει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, το επαναλαμβάνει. Και μάλιστα ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας λέει ότι οι ψυχές, όπως εδώ πας σε μια πλατεία και βλέπουν ο ένας τον άλλον και χαίρονται και γνωρίζουν και άγνωστους, εκεί αυτό είναι ασυγκρίτως ωραιότερο, γιατί μιλάς με ψυχές δεδικαιωμένων, σεσωσμένων, και είναι ένα πανηγύρι, ένας άνθρωπος αν τον κλειδώσει στο σπίτι θα μαραζώσεις, δεν είναι? Όταν ζήσει όμως μια επικοινωνία, τι σημαίνει να γνωρίσεις όλους τους Αγίους, στην πρόγευση, να δεις τον Άγιο Νικήτα, τον Άγιο, ξέρω εγώ, Ιωάννη το Σεραίον, να σου πει, ξέρεις, έχουμε μια συγγενική φλέβα, δεν είναι πολύ ωραίο? Να γνωρίσεις άλλους εκεί και μεγάλες μορφές της ιστορίας, το Μέγα Κωνσταντίνο, δεν είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά? Δεν τελειώνει αυτή η χαρά. Είναι μοναδικό να βλέπει ο ένας τον άλλον, να ρωτάς τότε τι έγινε στην ιστορία, τι έγινε τότε. Να βλέπεις τους ήρωες της Επαναστάσεως, όσοι είναι στην πρόκευση, να μαθαίνεις στοιχεία για αυτούς. Τώρα το πιο δύσκολο. Οι ψυχές. Μεταξύ τους γνωρίζονται, ωραία. Επικοινωνούν, χαίρονται. Είναι μια μεγάλη χαρά και αυτή, ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά είναι. Συνέχεια να γνωρίζεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. Οι ψυχές μας βλέπουν εμάς. Όταν εμείς υποφέρουμε, κλαίμε, χανόμαστε, θέλουμε να πεθάνουμε και εμείς λέμε, δεν θέλω να ζήσω άλλο τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη ζωή. Έχασα το παιδί μου. Τέλος. Εμείς έτσι νιώθουμε. Το παιδί μας νιώθει έτσι. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι οι ψυχές επάνω στην πρόγευση δεν είναι αναίσθητες των αναγκών της Εκκλησίας. Και εφόσον, δηλαδή αυτό είναι δεγματική, εφόσον οι ψυχές για να πάνε εκεί, προϋπόθεση για να πάνε, είναι να αγαπούν. Τι λέει ο Θεός, τώρα αφού αγαπήσατε, τέλος, απαγορεύεται να αγαπάς. Μα η ψυχή αγαπάει το παιδί κάτω που είναι άρρωστο στο νοσοκομείο.
Βλέπει η μαμά από πάνω το παιδί στο νοσοκομείο να πεθαίνει. Ανέστητη είναι. Δεν την νοιάζει. Τι κάνει. Βλέπει. Βλέπει. Γιατί. Γιατί προϋπόθεση να είναι εκεί είναι η αγάπη. Και δεν σταματάει η αγάπη με το θάνατο. Πολλαπλασιάζεται γεωμετρικά στην άλλη ζωή. Τώρα, από εδώ και πέρα θα κάνουμε μια διάκριση για να κατανοούμε τι λέμε. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν μιλάει, αναφέρει τη λέξη Άγιος, δεν εννοεί τους ανθρώπους που Άγιο κατετάγησαν, αλλά εννοεί όλους τους χριστιανούς οι οποίοι είναι στον Παράδεισο. Στην πρόοδο του Παράδεισου, είσαι σωσμένοι. Αυτή είναι η σημαντική διάκριση για να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα το θέμα μας. Οι ψυχές, λοιπόν, λέει Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αισθάνονται τι κάνουμε. Πώς αισθάνονται, θα σας πούμε συνέχεια. Αισθάνονται. Κάτω, ξέρω εγώ, έχει καρκίνο, πονάει πολύ, υποφέρει κάποιος και πάνω είναι διάφοροι άλλοι. Εμείς είμαστε διάφοροι. Δεν πάμε τους νοσοκομείους να τους κοιτάξουμε. Και από πάνω τι κάνουν, ρε παιδί μου αυτοί. Όχι μόνο αισθάνονται, πονάνε. Θα πείτε, μα δεν έχει πόνο. Ένθα ουκέστη πόνο σου, λείπει ο στεναγμός. Και όμως την πρόγευση λέει, μόνο γι' αυτό το λόγο υπάρχει πόνος. Ναι, πονάει η ψυχή. Μα πώς, αφού είναι έμπονη η ψυχή. Δεν ξέρω τώρα αυτό δογματικά να σου το εξηγήσω, γιατί θέλει κάπως μια θεολογική τεκμηρίωση. Αλλά αυτό λένε οι πατέρες, ότι οι ψυχές συγκινούνται. Προσέξτε, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι ψυχές παρακολουθούν, άρα βλέπουν. Συγκινούνται. Και μάλιστα ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος παρακαλούσε έναν Άγιο της εποχής, τον Ιερομάρτυρα Κυπριανό, λέει, να κοιτάει από πάνω το πίμνιό του και να συμπημένει το πίμνιο αυτό. Έλεγε δηλαδή, γέροντα, εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Από πάνω, κοίτα εσύ εδώ τι γίνεται. Εσύ να πημένεις, εγώ ότι μου λες θα το κάνω. Άρα όχι μόνο βλέπουν, παρακολουθούν, κατανοούν, αλλά και πημένουν και κατευθύνουν. Και έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, είχε κοιμημένη, είπαμε στην πρόκεψη μόνο έτσι, νιώθουν χαρά όταν ένας απόγονός τους είναι κοντά στο Θεό. Αν όμως εμείς δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε υποφέρουν οι και κοιμημένοι γονείς μας. Όλες οι γενιές δηλαδή, όχι μόνο ο παππούς, η γιαγιά, προ, τι κάναμε, λέει, τέτοιους απογόνους. Το λέει ο ίδιος, δες τι απογόνους κάναμε, λέει, και στεναχωριούνται. Πώς μπορούν να διακρίνουν όμως οι ψυχές την πνευματική μας κατάσταση. Εδώ είναι ένα μυστήριο, δεν τα αγγίζουμε, είναι δύσκολο, αλλά αισθάνονται και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Σε δυσκολία, σε απελπισία, σε μελαγχολία, σε απόγνωση, σε πόνο. Τα καταλαβαίνουν οι ψυχές. Και λυπούνται με τα χάλια μας όταν εμείς, ας πούμε, αμαρτάνουμε, επάνω βασανίζουμε όχι μόνο τους αγγέλους μας, αλλά και τους συγγενείς μας. Λέει, τι κάνει τώρα αυτό παιδί. Το μεγάλωσα με τέτοια αγάπη, με τέτοιες αρχές, μέσα στην εκκλησία, παπαδάκι ήταν, πώς έγινε έτσι. Υποφέρουν και κοιμημένοι όταν μας βλέπουν εμάς να είμαστε χάλια. Και μπορούνε να εμφανίζονται σε εμάς. Εδώ τώρα θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί μπορούμε να πέσουμε στην πλάνη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καταρχήν διευκρινίζει ότι οι ψυχές των Αγίων, δηλαδή αυτών που αγιοκατετάγησαν, όχι μόνο συγκινούνται, αλλά και παρακολουθούν, αλλά και επεμβαίνουν. Θα δούμε πώς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι βέβαια ότι ο Θεός αποκαλύπτει τις ανάγκες μας στις ψυχές που είναι στην πρόγευση. Πώς τις αποκαλύπτει, βλέπουν άμεσα, τους μεταφέρει ο άγγελός μας τις προσευχές μας, θα το δούμε αυτό. Είπαμε, ποιες ψυχές βλέπουν το Θεό στον Παράδεισο, όλες. Στον ίδιο βαθμό, όχι. Ποιες ψυχές μπορούν να δουν εμάς εδώ κάτω στη γη, όλες οι ψυχές. Στον ίδιο βαθμό, όχι.
όσο πιο άγια είναι η ψυχή, τόσο πιο πολύ βλέπει. Στη μέση λοιπόν κατάσταση ψυχών, όσο πιο κοντά στο Θεό είναι η ψυχή, τόσο πιο καθαρά βλέπει και το Θεό και τις ψυχές και εμάς εδώ. Άρα δεν μας βλέπουν όλοι στον ίδιο βαθμό και όχι πάντοτε. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πω ένα αγιογραφικό παράδειγμα πάρα πολύ ωραίο από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κουραστήκαμε λίγο, Λίγο ακόμα, αντέχουμε λίγο. Ωραία. Λίγο. Λοιπόν, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι έχουμε ένα βάσανο εμείς. Τρελαινόμαστε, υποφέρουμε, στεναχωριόμαστε, ένα οικογενειακό πρόβλημα. Ένα διαζύγιο, μια κακή σχέση, ένα θάνατος, μια αρρώστια, ένα πρόβλημα. Μας τρελαίνει. Απογοητευόμαστε. Και τι κάνουμε? Πάμε στην εκκλησία, προσευχόμαστε, ξεσηκώνουμε τις φιλενάδες μας, κάνε προσευχή. Περνάω δύσκολα, σε παρακαλώ πολύ. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα και προσευχόμαστε και το βάσανό μας, εκείνη την ώρα λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο άγγελος του καθενός που προσεύχεται για το ίδιο θέμα, τι κάνει? Παίρνει τα λόγια της προσευχής και τα ανεβάζει ως θυμίαμα ευωδιαστό επάνω στον θρόνο του Θεού. Δηλαδή, λέμε, ας προσευχηθούμε σήμερα για ένα αγοράκι εδώ από το διευτήριο που έχει αυτό το πρόβλημα. Και προσευχόμαστε σήμερα 100 άνθρωποι. 100 άγγελοι παίρνουν τα λόγια μας και τα ανεβάζουν επάνω στον ουρανό. Πού? Στο θρόνο του Θεού ως θυμίαμα. Και τα παίρνει και ένας αρχάγγελος, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και την ίδια ώρα, τώρα εδώ είναι το ωραίο, το φοβερό, το, δηλαδή το ασύλληπτο, δέστε τι γίνεται εκείνη την ώρα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν υποφέρουμε, κλαίμε, λέμε πεθάναμε, ας πεθάνω, δεν έχω ζωή, να με πάρει ο Θεός και τέτοια, ξέρετε, λέμε εύκολα. Ναι, εκείνη την ώρα οι συγγενείς μας επάνω στον ουρανό, η Άγιοι, μάλλον το παλιός, ξεσηκώνει η γιαγιά, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Παντελήμωνα, τους βλέπει εκεί πέρα, δίπλα τους είναι. Εκεί δεν προσεύχεται, εκεί τους βλέπει και λέει το εγγονάκι μου κάτω τρελαίνεται, πεθαίνει, σας παρακαλώ πολύ. Ξεσηκώνει τον μπαμπά της, τον όλο το σώι, όλη τη γενιά και οι προσευχές αυτών των και κοιμημένων ενώνονται με τις προσευχές τις δικές μας ως ευωδιαστό θυμίαμα και οι προσευχές ζώντων και κοιμημένων ενώνονται με τις προσευχές των Αγίων. Δηλαδή, Άγιος Παντελήμωνας, Άγια Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Άγιοι Ανάργυροι, όλοι. Γίνεται μια επανάσταση, ένας συγκλονισμός, όλοι μαζί, το παιδάκι χάνεται. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Όταν όμως θα πάμε στην άλλη ζωή, θα μας αποκαλύψει ο άγγελος μας, ξέρεις. Όταν ήσουν Δευτέρα Δημοτικού και σε είχαν στο νοσοκομείο τιμοθάνατο και κλαίγανε, ξεσηκώσαμε πάνω όλο τον ουρανό και φωνάσαμε στο Θεό το παιδάκι να σωθεί. Θα δούμε πράγματα που εμείς τώρα εδώ ούτε καν θα φανταζόμαστε. Άρα λοιπόν, όχι μόνο βλέπουν, όχι μόνο αισθάνονται, αλλά και προσεύχονται για μας πολύ περισσότερο από ό,τι προσευχόμαστε εμείς. Εμείς προσευχόμαστε με απιστία. Τα κλάματα δεν δείχνουν απαραίτητα, ας πούμε, πώς να το πω, αγάπη για το Θεό ή για το παιδί. Είχαν μια θλίψη καμιά φορά, βάζουν και ψυχολογικά. Εκείνοι προσεύχονται καθαρά. Εκείνοι βλέπουν το Θεό και είπαν, Κύριε, Κύριε, στείλε το έλεο σου. Βλέπουν οι πρόγονοί μας όλες αυτές οι χιλιάδες που μαρτύρησαν για την πίστη, για την πατρίδα, τα χάλια της Ελλάδος. Βλέπουν, παρακμάζει η Ελλάδα, πεθαίνει, γάμοι δεν γίνονται, παιδιά δεν γεννιούνται, διαζύγια, χαλασμός, μετανάστες, πόλεμοι γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει κάτι καλό να δεις. Και λέει, Θεέ μου, αυτή την Ελλαδίτσα, σώσε την. Και βλέπετε τώρα, κάτω στη Λιβύη έχουμε πόλεμο. Στο Ισραήλ, πόλεμο. Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, πόλεμο. Συρία, πόλεμο. Ουκρανία, πόλεμο. Στη Μολδαβία, ετοιμάζεται, στο Κόσοβο και εμείς είμαστε καλά. Ποιος ξέρει ποιες προσευχές μεγάλων Αγίων μας κρατούν ακόμη. Ένα τόξο δεστε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω την Ελλάδα. Και εμείς είμαστε, λες, σαν να είμαστε σε άλλο κόσμο. Στην άλλη ζωή θα δούμε τι κάνουν για μας όλοι αυτοί. Αυτοί λοιπόν και βλέπουν
και ακούν και προσεύχονται και πονούν. Εμείς μπορούμε να τους δούμε. Αυτό τώρα δεν νομίζω να είναι το ουσιαστικότερο. Δηλαδή για να χαρίσει να πεις ότι είδες το παιδί σου, ας μην το δεις και ας ξέρεις ότι είναι καλά. Ότι περνάει πολύ καλύτερα από ότι αν ζούσε εδώ πέρα. Ότι είναι στην αγκαλιά του Θεού. Ότι είναι τρισευτυχισμένο. Δηλαδή είναι εγωιστικό το πρόβλημα να το δεις. Ας μην το δεις ποτέ. Αρκεί να ξέρεις ότι είναι πολύ καλύτερα. Έχει μια άλλη μάνα εκεί, ασυγκρίτως ανώτερη από σένα, που ονομάζεται Παναγία. Και έχει αδέρφια όλη την Εκκλησία. Και είναι στην αγκαλιά του Θεού. Καμιά φορά θέλουμε εγωιστικά να ικανοποιήσουμε ότι εγώ είμαι η καλή μάνα. Μπορεί να μην είσαι η καλύτερη μάνα εσύ ή το καλύτερο παιδί. Όμως οι ψυχές εκεί είναι στην αγκαλιά του Θεού. Πάμε τώρα να δούμε. 2 λεπτά ακόμη, 3 και θα κλείσω γιατί δεν θα τελειώσω μιλία σήμερα, δεν πειράζει. Είναι και 4. Αν θέλετε, επειδή τώρα θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και έχουμε μόνο 4-5 λεπτά, τα κινητά βάλτε στο θόρυβο λίγο σου παρακαλώ, γιατί έτσι θα δεν τελειώσουμε. Λοιπόν, μπορούν από τον ουρανό να μας βοηθήσουν μόνο οι Άγιοι, γιατί μερικοί έτσι νομίζουνε. Να του δώσουμε και άλλα κινητά. Κλείστε σιγά σιγά σας παρακαλώ, ελάτε. Τα κλείστε και οι άλλοι. Και αλέξτε λίγο ένα λεπτάκι ότι είναι κλειστά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μας βοηθούν από τον ουρανό μόνο οι Άγιοι. Λάθος είναι να το λέμε αυτό. Και άνθρωποι που δεν αγιοκατετάγησαν, μια πονεμένη ψυχή που έφυγε με πίστη στο Θεό και μετάνοια, δεν είναι μόνο οι Άγιοι ή όσοι έχουν αγιοκαταταγή. Παράδειγμα, στην Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες περνούσαν μια φοβερή επίθεση από τους γύρω εχθρούς και από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ο Ιούδας ο Μακαβαίος σε μια δύσκολη ώρα άρχισε να προσεύχεται και είδε, λέει, σε οπτασία τον προφήτη Ερεμία, Άγιο, ωραία, και τον αρχιερέα Ονία, ο οποίος δεν ήταν Άγιος, και να σου έβλεπε, λέει, να προσεύχονται για το λαό τους και για την Αγία Πόλη και να προείστανται, λέει, αοράτως στο λαό και να τον καθοδηγούν. Όχι μόνο ο προφήτης Ιερεμίας, αλλά και ο αρχιερέας Ονίας. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι οι Άγιοι είναι μόνο όσοι έχουν αγιοκαταταγή. Αλλά έχουν χάρη και δύναμη και παρησία ενώπιον του Θεού. Όχι μόνο αυτοί τους οποίους η Εκκλησία όρισε ως Αγίους, αλλά οι ψυχές που έχουν μεγάλη χάρη και αγάπη για τον Θεό. Δεν θα σας αναφέρω βέβαια εδώ παραδείγματα, έχω διάφορα, αλλά δεν τα προλάβουμε. Πάμε τώρα να πούμε το πιο ουσιαστικό. Μπορούν, φοβάστε τώρα λίγο, και εγώ φοβάμαι, να κατέβουν στη γη. Θέλει πολύ προσοχή το θέμα, προσέξτε εδώ, το είναι δύσκολο. Θα πω κάτι πολύ απλό. 40 μέρες πριν από τη Μεγάλη Παρασκευή έγινε το συγκλονιστικότερο θαύμα μέχρι τότε, ορατό στους ανθρώπους, η μεταμόρφωση του Χριστού επάνω στο όρος Θαβόρ. Εκεί ο Χριστός πήρε μαζί του από τη γη μόνον 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβ και τον Ιωάννη. Ζωντανοί αυτοί, από τη γη. Και την ώρα που ακτινοβόλησε ένα μικρό δείγμα από τη θεϊκή του μεγαλειότητα ο Χριστός μας, εμφανίστηκαν, λέει, δεξιά και αριστερά από τον Χριστό, 2 μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Από πού ήρθε ο Μωυσής, αφού είχε πεθάνει, από... Δεν είχε ανοίξει ακόμα παράδεισος, μέχρι την εποχή της Αναστάσεως όλοι πηγαίναν στον Άδη. Από τον Άδη. Από τους, ας πούμε, από τους κοιμημένους. Όλη η κόλαση πηγαίνουν τότε. Γι' αυτό είναι φρικτό να είσαι στην κόλαση μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Μέσα από την κόλαση βγήκε ο... Θα πείτε στην κόλαση και οι άλλοι. Στην κόλαση πάντα πηγαίνανε. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, βγαίνει μέσα από τις ψυχές των κοιμημένων ο Μωυσής. Εκπρόσωπος των και κοιμημένων. Και ο Ηλίας από πού ήρθε? Δεν είχε πεθάνει ο Ηλίας. Από τον ουρανό, εκπρόσωπος
του κόσμου των αγγέλων. Άρα έχουμε τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Οι ζώντες, έτσι, και κοιμημένοι, με την ψυχή μόνο ο Μωυσής, και ο Ηλίας και με το σώμα έρχεται από τον κόσμο των αγγέλων. Και όλοι αυτοί ενώνονται, γιατί είναι ανάμεσά τους ποιος? Ο Χριστός, ο οποίος ως άνθρωπος είναι σαν και εμάς, τέλειος βέβαια, χωρίς αμαρτίας, αλλά ως Θεός δεν έχει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε ύλη. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, εδώ θέλω αυτό, αν αυτό μόνο καταλάβουμε σήμερα, δεν θέλω τίποτε άλλο, και μόνο αυτό να καταλάβω. Τι? Αυτό που έγινε στη μεταμόρφωση, εκείνη τη φοβερή ώρα, ενώθηκαν ζώντες και κοιμημένοι, ο αγγελικός κόσμος, ο Θεός, σε μια οικογένεια, σε ένα θαύμα, σε ένα μυστήριο, μπορούμε να το ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Πάμε στην Εκκλησία, μας υποδέχεται ο Άγγελος του Ναού, οι Άγγελοι των δικών μας, οι Άγιοι, η μάνα μας που πέθανε πριν χρόνια, μας βλέπει και καμαρώνει, ο παππούς, οι φίλοι μας, οι Άγγελοι, ο Θεός. Και εμείς δεν παίρνουμε είδηση. Και άμα έρθει και η ώρα του μνημοσύνου, ω, λέμε να φύγουμε. Αργήσαμε. Μα εκείνη την ώρα ανοίγει ο ουρανός. Μας βλέπουν οι δικοί μας. Γινόμαστε μια αγκαλιά, μια κοινωνία. Και εμείς δεν παίρνουμε είδηση. Και μετά κλεγόμαστε. Και λέμε, πού είναι οι δικοί μας? Γιατί ο Θεός μας άφησε έτσι? Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία αυτό το μυστήριο μπορούμε να το ζήσουμε όλοι μας, ασχέτως αν εμείς δεν βλέπουμε. Είναι εγωιστικό να θέλουμε εμείς να βλέπουμε. Μας βλέπουν αυτοί. Και αν τους πάμε και μάλιστα ένα ωραίο πρόσφορο, ζυμωτό, και όχι από το φούρνο, πάρει 3 ευρώ, με προσευχή, με τα ονόματα Κωνσταντίνου, Μελπομένης, Αθανασίου, ξέρετε τι χαρά κάνουν οι ψυχές? Ξέρετε εκείνη την ώρα τι μυστήριο τελεσιουργείται? Γιατί εκείνη την ώρα τι κάνει ο ιερεύς? Παίρνει από το πρόσφορο τις μερίδες και δίπλα στο σώμα του Χριστού βάζει ποιους? Τους ζώντες, τους και κοιμημένους, τους αγγέλους, την Παναγία, τον Χριστό. Αυτό το μυστήριο της μεταμορφώσεως το βλέπουμε πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Το βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία. Μια Εκκλησία είναι, αδελφοί. Λέμε στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Αυτά είναι για να τα διαχωρίσουμε εμείς. Δεν είναι 2 Εκκλησίες. 2 κόσμοι, ένας των αρκωμένων. Τι είναι δηλαδή, πού βρισκόμαστε? Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Μια οικογένεια είμαστε. Μέλη Χριστού δεν είναι και αυτή? Κοινωνούμε εμείς την Κυριακή. Σήμερα κοινωνήσαμε. Αυτοί κοινωνούν τον Θεό με άλλο τρόπο. Αφού εγώ κοινώνησα τον Χριστό σήμερα και αυτοί κοινωνούν με άλλο τρόπο, άρα είμαστε ένα. Όχι μόνο βλέπουν, μας αγκαλιάζουν, πανηγυρίζουν, ενθουσιάζονται, συγκλονίζονται. Και αν δεν κοινωνούμε, τι αν τις κάνω? Εγώ τη βοήθησα, την κονούλα μου, και τα κάνε μουσκήμα. Και υποφέρουν οι ψυχές. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν, τι θέλουμε να δούμε, θαύματα και θρίλερ και δεν ξέρω εγώ και τέτοια? Μέσα στην Εκκλησία το βιώνουμε αυτό. Και όχι μόνο έτσι, οι Άγιοι τα έβλεπαν αυτά και πολύ πιο καθαρότερα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν πέθανε ο φίλος του ο Μέγας Βασίλειος, ότι λέει και τώρα ο Βασίλειος στον ουρανό προσεύχεται για το λαό του, δεν μας έχει εγκαταλείψει. Και κάθε βράδυ που τον ζητώ, όταν προσεύχομαι, έρχεται δίπλα μου τη νύχτα, μου εμφανίζεται, προσέξτε, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, του εμφανίζεται ο φίλος του, ο Μέγας Βασίλειος, μου εμφανίζεται, με νουθετεί και με σοφρονίζει. Όταν έκτισε το ναό της Αίγινας ο Μητροπολίτης Ύδρας, ο προηγούμενος ο Ιερόθεος, ο ίδιος το γράφει ότι κάποια βράδια
που δυσκολευόταν με το νό πώς θα κάνει κάτι, πώς θα γίνει το άλλο, του εμφανιζόταν ο Άγιος Νεκτάριος, του δίνει οδηγίες. Να πω το πιο συγκλονιστικό όμως. Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης λέει, όταν τελούσε την προσκομιδή και μνημόνευε τους και κοιμημένους, έβλεπε όχι μόνο τις μορφές τους, αλλά και την πνευματική κατάσταση των και κοιμημένων. Δηλαδή την ώρα που έλεγε το όνομα του Νικολάου, Παναγιώτης κλπ, έβλεπε την πνευματική κατάσταση των και κοιμημένων και έλεγε, κάθε φορά που προσκομίζω, βλέπω τις ψυχές, εκείνοι τους βλέπουν, εμείς δεν θα τις βλέπουμε, να το νιώθουμε, να το πιστεύουμε, ανάμεσά μας είναι. Βλέπω τις ψυχές που περνούν από μπροστά μου, πού μπροστά, στο ναό δηλαδή είναι οι ψυχές, και παρακαλούν να τις μνημονεύσω και να θέλω να τις ξεχάσω, δεν μπορώ. Και μάλιστα αναφέρει, προσέξτε τον εδώ, αυτό είναι το φοβερό, δεν λέω ότι είναι αυτό το δόγμα της Εκκλησίας, αλλά το λέει ο Ιάκωβος, ότι βλέπω και τις ψυχές, όχι μόνο του Παραδείσου, αλλά και από την πρόγευση της Κολάσεως. Δηλαδή, λέει, έβλεπα, λέει, να απλώνουν τα χέρια τους και να εκλυπαρούν και να φωνάζουν απεγνωσμένα, έλεος, έλεος, έλεος. Λοιπόν, αδελφοί, είμαστε μέσα στην Εκκλησία μια οικογένεια, μια ενότητα, μια κοινωνία όπου χάνεται ο χρόνος, χάνεται η ύλη, χάνεται ο χώρος. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια έξοδος, είχαμε πει άλλη φορά, θυμάστε, από τον Ιν στο ΑΗ και εις τους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο λεγόμενος λειτουργικός χρόνος. Να το βιώνουμε αυτό, όχι να ζητάμε οράματα και οπτασίες, αλλά να συγκλονιζόμαστε ότι είμαστε εκεί όλοι μαζί, ενωμένοι με το Θεό. Αυτή η ηκεσία του Χριστού μας είναι απάντες ένωση. Δεν πραγματοποιείται μόνο στη Δευτέρα Παρουσία, και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αμοιβαία επικοινωνία. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν δεν προσεύχομαι, λέει, για κάποιους δικούς μου, μου εμφανίζονται και μου λένε, με ξέχασες Παΐσιε, με ξέχασες. Συμπερασματικά λοιπόν, μας βλέπουν και μας ακούν και πονούν για μας, εμείς ας μην τους βλέπουμε, τους βλέπουν οι Άγιοι. Μας αρκεί αυτό. Μας τα έχουν αποκαλύψει αυτά. Τα ξέρουμε. Να τους αγαπάμε. Την ώρα του μνημοσύνου να μην αγανακτούμε. Ας γίνεται μνημόσυνο για άλλον. Εμείς εκείνη την ώρα να λέμε ανάπερσον την ψυχή του δούλου σου, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνου, Γεωργή, του δικού μας. Ξέρει τι χαρά νιώθηκε την ώρα ο δικός μας άνθρωπος. Εκεί είναι. Μας βλέπει. Μας ακούει. Χαίρεται με τη χαρά μας. Νιώθει ότι τον αγαπάμε. Νιώθει ότι είμαστε κοντά. Μια εκκλησία. Αυτό λοιπόν το μυστήριο δεν είναι απλώς για να μας παρηγορήσει όταν χάσουμε κάποιον δικό μας. Είναι για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το υπέροχο μυστήριο που μπορούμε να βιώσουμε κάθε φορά μέσα στην Εκκλησία. Ενωνόμαστε με τον Χριστό, με τους Αγγέλους, με τους Αγίους, με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας, με το παιδί μας. Θέλετε το παιδί που είναι πάνω στον να χαίρετε, να είστε καθαροί να κοινωνάτε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορείτε να του δώσετε. Κοινωνάτε εσείς, κοινωνάει το παιδί με άλλον τρόπο, ενώνεστε. Τι να τις κάνεις τις κλάψες. Συγγνώμη, μιλάω σκληρά, αλλά για να λέμε τα πράγματα σωστά. Θέλεις να πανηγυρίζει η μάνα σου, να σε εντάξει. Να καμαρώνει που έχει, να λέει, δόξα τω Θεώ, υπέφερα βάσανα, αλλά η γονούλα μου έγινε αγγελούδι. Πώς την καμαρώνω. Θα μας αγκαλιάσει στην άλλη ζωή, θα μας υποδεχτεί, θα είναι υπέροχη εκείνη η ώρα. Τώρα δεν τη βλέπουμε. Εντάξει, ας μην υποφέρουμε ως περιληπή ή μη έχοντες ελπίδα. Μια οικογένεια λοιπόν, μια εκκλησία, ένα μυστήριο, ένα θαύμα υπέροχο. Να είμαστε κι εμείς, να έχουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αν πάμε στην πρόγευση της Κολάσεως, αδελφοί,
καήκαμε. Όσο ζούμε, Χριστούγεννα έρχονται, όχι με φόβο όμως, με λαχτάρα, όχι με φόβο μην χάσουμε την κόλαση, μην πάμε στην κόλαση, ούτε με λαχτάρα να πάμε στον παράδεισο, αλλά με ένα θείο έρωτα, με μια, πώς να πούμε, υπερκόσμια εκστατική αγάπη προς τον Θεό, για να ζεις με τον Θεό. Είσαι με τον Θεό και στην κόλαση να είσαι, κόλαση γίνεται παράδεισος. Με τον Θεό να είμαστε αδελφοί. Να περνάμε ωραία και στην πρόγευση και αιώνια. Θέλετε να αλλάξει η Ελλάδα? Θέλετε να αλλάξει το σπίτι σας? Να αλλάξει η οικογένειά σας? Ενωνόμαστε με τον Θεό και όλοι γύρω μας αλλάζουν. Όλα γύρω μας αλλάζουν. Όλα γίνονται τέλεια. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.